σήμερα εδώ σε ένα ευρύ κάλεσμα που απευθύνουμε οι φορείς και τα σωματεία στον χώρο της κοινωνικής απεξάρτησης προς όλη την κοινωνία, γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι πραγματικά ταφόπλακα για την υγεία όλης της κοινωνίας και πρέπει να αποτελέσει αιτία πολέμου για όλη την κοινωνία. Πρόκειται κυριολεκτικά για την ολοκλήρωση της αντιδραστικής ψυχιατρικής μεταρρύθμισης που με το πρόσχημα, το πολύ ουσιαστικό πρόσχημα της ανάγκης από ασυλοποίησης, ουσιαστικά έκλεισε τα μεγάλα άσυλα, έσπηρε ασυλάκια μέσα στην κοινότητα, αποκλείστηκαν με τις ευλογίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της τότε κυβέρνησης χιλιάδες ψυχικά πάσχοντες από τη θεραπεία και βέβαια ξεφύτρωσαν σαν τα μανιτάρια ΜΚΟ, ΑΜΚΙ και ιδιωτικές κλινικές. Με αυτό το νομοσχέδιο έρχεται η τελική πράξη του έργου, όπου ουσιαστικά η κυβέρνηση, για να μπορέσει να εκταμιευθεί η επόμενη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης και φυσικά να κατευθυνθεί προς μονοπωλιακούς ομίλους, τι κάνει, εξασφαλίζει ως απροαπαιτούμενο την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της υγείας, είναι δούριος ύπος διαχρονικά η ψυχική υγεία και οι εξαρτήσεις, έτσι στη μεν ψυχική υγεία δημιουργεί, παίρνει τις μονάδες ψυχικής υγείας από τα γενικά νοσοκομεία, καταργεί 2 από τα 3 αναπομείνατα ψυχιατρικά νοσοκομεία επίσης, το Ψινιά και το Ψινιού Θήτα, και τα βάζει υπό την εποπτεία της ΥΠΕ μαζί με ιδιωτικούς φορείς και καταλαβαίνουμε ότι θα εδρεωθούν οι μετακινήσεις προσωπικού από νοσοκομεία και σε άλλες δομές προς άλλα νοσοκομεία πιο υποστελεχωμένα και βέβαια εκεί που προκύπτουν ευκαιρίες κενά αυτές θα καλύπτονται με τα ζημιώτα από τον ιδιωτικό τομέα. Αντίστοιχα γίνεται και στις εξαρτήσεις, όπου εξαίρεται η μείωση της βλάβης και η υποκατάσταση μέσα από το τσουβάλιασμα όλων των φορέων και των προγραμμάτων απεξάρτησης σε ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και καταλαβαίνουμε ότι αυτό συμπαρασύρει και τα εργασιακά δικαιώματα και βέβαια ο τελικός αποδέκτης είναι η ίδια η κοινωνία, καθώς όσο θα χρειάζεται να βάζουμε πιο βαθιά το χέρι στη τσέπη, τόσο θα αυξάνονται και οι κοινωνικοί αποκλεισμοί. Εμείς ξεκαθαρίζουμε από την πλευρά μας και θέλουμε σε αυτόν τον αγώνα όλη την κοινωνία ότι αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί, δεν επιδιορθώνεται, δεν χωράει συζήτηση και ακόμη κι αν καταφέρουν να το περάσουν από τη Βουλή θα μείνει στην πραγματικότητα στα χαρτιά. Δεν θα αφήσουμε να κατρακυλήσει ακόμη περισσότερο, να υποβαθμιστεί συνειδητά η δημόσια ψυχική υγεία, γιατί στο δίλημα οι ζωές μας ή τα κέρδη τους, εμείς απαντάμε οι ζωές μας. Τέλος, να κλείσω λέγοντας ότι 29 Εβδόμου, ημέρα ψήφισης του αντιλαϊκού νομοσχεδίου στη Βουλή, η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης και βέβαια και οι υπόλοιποι φορείς και σωματεία και συλλογικότητες στον χώρο της ψυχικής υγείας και της απεξάρτησης καλούμε σε απεργιακή κινητοποίηση και 7.30 ώρα το απόγευμα σε μεγάλο συλλαλητήριο στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτό που έχουμε επικοινωνήσει εδώ και πάρα πολλές ημέρες και μέσα από συνεντεύξεις τύπου και διάφορες δράσεις είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι η απόσυρση του νομοσχεδίου από τις επιτροπές που έχουν ξεκινήσει να συζητούν από χθες στη Βουλή. Είναι ένα νομοσχέδιο για την ψυχική υγεία και την απεξάρτηση, για τον οποίο από το 2011 που έχει υπάρξει διαδορία από το Υπουργείο Υγείας, δεν έχει υπάρξει κανένας διάλογος με τους φορείς, με το επιστημονικό προσωπικό, με τους γονείς και με τα μέλη γύρω από τη φροντίδα που χρειάζονται και τις πιθανές διορθώσεις αν χρειάζονται. Οπότε η σημερινή δράση είναι στα πλαίσια του δεν μας ακούνε, δεν μας βλέπουν και είμαστε εδώ για να μας ακούσουν, για να μας βλέπουν. Γιατί οι άνθρωποι εξαρτημένοι, το προσωπικό που εργάζεται μαζί τους και οι γονείς τους, δεν είμαστε αόρατοι. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα για να διατρανώσουμε την αντίθεσή μας στο υποψήφιση νομοσχέδιο με τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης». Στην ουσία πρόκειται για μία απορρίθμιση τόσο στο πεδίο της ψυχικής υγείας όσο και στην απεξάρτηση. Με την συνένωση των οργανισμών και των θεραπευτικών οργανισμών απεξάρτησης, την ομογενοποίησή τους, τη σαλαμοποίησή τους ουσιαστικά σε επίπεδο εργασίας, μεθοδολογίας, φιλοσοφίας, στάσης και αντίληψης προς όφελος, θα έλεγα, των ιδιωτών και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Η δική μας η πρόταση προς την κυβέρνηση είναι να το αποσύρει
και να ξεκινήσει έναν ουσιαστικό και σε βάθος διάλογο, γιατί μιλάμε για θέματα που αφορούν όλη την ελληνική κοινωνία και με την οικονομική, μεταναστευτική και υγειονομική κρίση που είχαμε, τα προβλήματα των εξαρτήσεων και τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα θα αυξηθούν ραγδαία το επόμενο χρονικό διάστημα. Δεν γίνεται ο δημόσιος τομέας να καταραίει προς όφελος των ιδιωτών.